Να σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βιντεάκι των μικρών διαδρομών. Σήμερα το σημερινό μας βίντεο είναι κάτι παντελώς διαφορετικό. Καθίστε μέχρι το τέλος, γιατί θα σας παρουσιάσουμε τα ούζα της οικογένειας Γιοκαρίνη. Θα ψήσουμε γαριδούλες μαζί με το Μεζεδάκι, να μας πει εδώ... Ο Μανώλης. Ο Μανώλης, η τέταρτη γενιά. Η τέταρτη επισήμως, η τέταρτη γενιά. Η τέταρτη επισήμως γενιά. Την ιστορία του ούζου Γιοκαρίνη. Πώς ξεκίνησε η γιαγιά, γιατί είναι κάτι. Η προγιαγιά. Η προγιαγιά. Είναι κάτι. Η χείρα Ελένη Γιοκαρίνη. Και από εκεί είναι και το. Ξακουστό το ούζο της χείρας που λένε. Θα το δείτε και σε πολλά προϊόντα πάνω που γράφει. Γιατί θέλω να μάθω κι εγώ την ιστορία. Ακριβώς. Δεν ξέρω την ιστορία μαζί με τον κόσμο που θα μοιραστούμε την ιστορία με τον εννοείται. Θα τη μάθουμε κι εμείς. Είμαι ο Άρης, είναι ο Μανώλης Γιοκαρίνης. Εμένα με ξέρετε από εκατοντάδες βίντεο σαν Άρη Κωνσταντάρα. Είμαστε εδώ στο φυσικό χώρο των μικρών διαδρομών, εδώ στο κτήμα μας που έχετε δει άπειρα βιντεάκια. Αλλά σήμερα θα κάνουμε την παρουσίαση των ούζων που θα μας τα πει αναλυτικά εδώ ο Μανώλης. Τον τρόπο σερβιρίσματος, πώς πρέπει να σερβίρετε. Εννοείται. Τον προτινόμενο. Γιατί ο καθένας έχει τα γούστα του. Έτσι, δεν είναι. Σωστό όμως. Εννοείται. Το πιο ιδανικό. Το σωστό. Εγώ θα σε μάθω πώς ψήνε γαρίδες και πώς. Ευχαρίστω. Μανώλη, να ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά που είναι και το ελαφρύ ούζο, το πιο γνωστό, το νησιώτικο. Το νησιώτικο ούζο είναι ένα ελαφρύ γλυκόπιωτο ουζάκι, είναι στους 40 βαθμούς. Είναι το πιο καθιερωμένο ούζο της αγοράς. Γενικά, τα περισσότερα ποτά παγκοσμίως παίζουν στους 40 βαθμούς. Είναι η πιο χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Υπάρχουν και πιο χαμηλές, αλλά εδώ εμείς καταλήγουμε σε ένα αλκοολικό βαθμό, ο οποίος θα μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μπορείς να έχεις αρωματικές ύλες, μπορείς να έχεις ένταση στο αλκοόλ σου και μετά αυτός που θέλει να το αραιώσει, το προσθέτει νεράκι για να έχει μια ευχάριστη διάρκεια στο τραπέζι του. Ήθιστε το ούζο να είναι το aperitif, να ξεκινάς το γεύμα σου με ένα ουζάκι ή δύο και μετά το γυρνάς σε κρασί ή κάποιο άλλο ποτό. Οπότε, τι κάνανε οι παλιοί. Οι παλιοί πήραν ένα ουζάκι και μετά το γυρνάγανε σε κρασί. Εμείς θα το παίξουμε λίγο διαφορετικά. Η νεολαία και γενικότερα ο νέος κόσμος σήμερα πίνει ούζο σε όλη τη διάρκεια του φαγητού. Οπότε για να έχουμε μια ευχάριστη διάθεση, για να μην ξεφύγουμε ή για να είμαστε χαρούμενοι και ευδιάθετοι, λοιπόν, προτείνεται να το αραιώσουμε με νεράκι. Οπότε παίρνουμε το ποτηράκι μας. Ξεκινάμε με αυτό το ούζο και μετά θα πάμε στην παρουσίαση των υπόλοιπων. Βάζουμε, η συνιστόμενη ποσότητα είναι γύρω στα 50 ml, είναι κάπου εδώ περίπου. Όπως έχει ο υδροδείκτης μας. Λίγο ακόμα. Βάζουμε 50 ml. Ωραία. Το αραιώνουμε με νεράκι, να αρχίσει να θολώνει. Άλλοι το θέλουν πιο δυνατό, άλλοι το θέλουν πιο ελαφρύ. Οπότε θα πάμε σε μια μέση κατηγορία. Του βάζουμε έτσι. Θα βάλουμε δύο ποτηράκια γιατί το ούζο είναι τη παρέα. Λοιπόν, πρώτη φάση, το αραιώνουμε με νεράκι. Παίρνει αυτό το γνωστό, γνώριμο σε πολλούς Έλληνες, το θόλωμα, το γαλάκτωμα. Οι Τούρκοι το λένε lion's milk στην ορακή. Εκείνη είναι πιο δυναμική. Εγώ το λέω σαν γάλα. Εκείνη το λένε lion's milk, το γάλα του λέοντος, ας πούμε. Εμείς είμαστε πιο ουδέτεροι, πιο μετριοπαθείς. Εμείς ευχαριστιόμαστε να το πιούμε με την παρέα μας. Δεν είμαστε τόσο επιθετικοί και άνθρωποι. Και βάζουμε τώρα τα παγάκια μας. Θα προσθέσουμε τα παγάκια μας. Έχουμε πλύνει τα χεράκια μας. Δεν έχουμε τσιμπίδα. Φάουλ, αλλά δεν πειράζει. Εννοείται. Εγώ δεν θέλω πολύ πάγο, μου φτάνει εμένα αυτό. Ωραία, πάγος, ωραία. Και τα θα βάλουμε και ένα-δύο παγάκια και εγώ δεν είμαι του πολύ του πάγου. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Γιατί είναι αυτό ο πόλεμο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής πείραμα. Να δούμε δηλαδή τι θα μας κάνει. Να έτσι να πούμε ένα στην υγεία μας. Υγεία καταρχήν. Καλώς ήρθες στο κτήμα μου. Καλώς σας βρήκαμε και ευχόμαστε μια καλή σεζόν για φέτος. Στην υγεία σου λοιπόν και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το ούζο θέλει πάντα ένα μεζεδάκι. Είναι ιδανικό να έχεις ένα ουζάκι και ένα απλό μεζέ. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Όπως καλή ώρα, εμείς εδώ έχουμε την ντοματούλα μας, τις ελιές μας, λίγο τυράκι. Μπορείς να έχεις καπίρες, ψημένο ψωμάκι στο κάρβουνα. Έχουμε τσιγαριδούλες μας. Αυτό είναι για πιο μετά. Είναι για τους πολύ μερακλείδες. Μετά προχωράμε σε ένα πιο πολύπλοκο ούζο. Αυτό είναι 100% απόσταγμα, είναι το σαμιώτικο. Αυτό είναι 40 διάρι. Αυτό είναι 40 διάρι. Όσο ανεβαίνουμε σε βαθμό, προσθέτονται περισσότερες αρωματικές ύλες. Έχουμε πιο πολλά βότανα, πιο πολλούς καρπούς, ίσως και κάποια φρούτα. Οπότε αυτό εδώ είναι 100% απόσταγμα, είναι λίγο πιο ξηρό στη γεύση. Δεν έχει αυτή τη γλυκάδα που σου βγάζει το νησιώτικο, το απαλό ούζο. Αλλά προτείνεται για αυτούς που προτιμούν και λίγο κρατικό στο τραπέζι τους. Πάντα είχα απορία γιατί ήταν 40, 42, 44. Στην ουσία σου δίνει δυνατότητα να προσθέσεις περισσότερες αρωματικές ύλες
Και μετά είναι και αυτοί που το προτιμούν και πιο δυνατό, έτσι δεν είναι. Έχει και ανθρώπους που το θέλουν πιο σκληρό το ούζο τους. Να περάσουμε λοιπόν στην αβαρχίδα, όπως μου είπες στο μαγαζί Ναυαρχίδα. Σου. Το Ήρα διαβάζεται και χείρα από τους Έλληνες. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι είναι το ούζο της χείρα. Είναι ένα λογοπαίγνιο που παίξαμε στο συγκεκριμένο προϊόν. Το προϊόν λεγόταν Ήρα στα ελληνικά. Το μετατρέψαμε λοιπόν στα αγγλικά Ήρα. Και έχοντας μπροστά το H, σου δίνει μια ψευδαίσθηση για τον Έλληνα που πολλές φορές μπερδεύεται ή δεν διαβάζει τα γράμματα ως έχουνε. Οπότε θα το διάβαζε χείρα. Που αποτελείται από τρία διαφορετικά αποστάγματα, ένα blend αποστάγματων, γι' αυτό δεν είναι και 100%. Έχει πολύ έντονο αρωματικό μπουκέτο. Έχει μεγαλύτερη επίγευση, μεγαλύτερη διάρκεια στην επίγευση. Αν φας ένα τηγανιτό, δύο, πολλές φορές χάνεται η γεύση. Εδώ παραμένει. Ο γλυκάνισος θα είναι πολύ έντονος. Τα αρώματά του θα παραμείνουν στη διάρκεια του φαγητού. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία προϊόντα. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει αναβαθμιστεί. Η προηγούμενη συνταγή ήταν στους 44 βαθμούς. Εδώ προσθέσαμε λίγο παραπάνω αλκοόλ γιατί θέλαμε να προσθέσουμε περισσότερες αρωματικές ύλες. Επομένως κλείνουμε τον κύκλο με τις τρεις διαφορετικές συνταγές. Συνήθως τι κάνω, βάζουμε παγάκια. Βάλε τα παγάκια σου. Παγάκια. Βάλε, γέμισε το ποτήρι λίγο παγάκια. Το γεμίζουμε παγάκια. Και θα βάλουμε το ελαφρύ ούζο, το οποίο δεν έχει πολύ αλκοόλ. Εγώ αυτό κάνω. Εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε εγώ το ελαφρύ. Εγώ μάλιστα το συμπληρώνω. Καλά, είναι, καλά. Εγώ κάνω αυτό γιατί δεν θέλω πολύ νερό, θέλω πολύ παγάκι. Βάλε το ούζο μέσα. Θα το αφήσουμε τώρα εδώ για κάποια λεπτά και στην πορεία θα δεις τι θα δημιουργηθεί. Λοιπόν. Όπως βλέπετε φίλοι μου, έχουμε τα δυο ούζα που γίνανε με το σωστό τρόπο σερβιρίσματος και πάμε με το λάθος τώρα. Δεν είναι απαραίτητα λάθος. Απλά τι γίνεται. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάμιξης... Μάλλον να το πούμε σωστά, με το μη προτινόμενο. Ακριβώς. Από την οικογένεια. Εδώ όσες φορές και να βάλουμε στο ποτήρι μας ούζο, θα δεις ότι το ποτήρι μας θα είναι πάντα καθαρό, κρύσταλλο. Εδώ... Όταν θα ανανεώνουμε και θα γεμίζουμε με πάγο και μετά ούζο, θα δεις ότι θα μας δημιουργεί διάφορα κρυσταλάκια. Αυτά είναι εθέρια έλα, δεν είναι κάτι κακό. Είναι τα εθέρια έλα τα οποία παγώνουν. Αν παρατηρείς, ας πούμε, στο ελαιόλαδο, αν το βάλεις στο ψυγείο, θα κάνει κάποια άσπρα. Πάγω. Ναι, δεν είναι πάγος ακριβώς. Κρυσταλώνει ή συμπυκνώνεται το έλαιο. Οπότε αυτό το τέτοιο που δημιουργείται σε οποιοδήποτε έλαιο, δημιουργείται και στο ούζο. Ένα υψηλό βαθμό ούζο δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα, θα αντέξει περισσότερο. Να βάλουμε και λίγο νερά. Όχι, δεν θα βάλεις καθόλου νερό. Θα τα αφήσουμε λίγη ώρα να το δούμε πώς θα είναι. Θέλει αρκετή ώριτσα γιατί για να παγώσει. Θα το δούμε γιατί θα κάτσουμε μέσα εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Στην πορεία λοιπόν θα δεις ότι θα μας κάνει εδώ πέρα ψηλά μια επιφάνεια με κρυσταλάκια. Θα το δούμε. Ναι. Αυτή είναι τα έλαια που έχει μέσα το ούζο. Γιατί εννοείται ότι τα έλαια προέρχονται από το γλυκάνισο, από τα βότανα που προστίθενται μέσα. Όταν λοιπόν κρυσταλώσουν αυτά, πολλές φορές μπορεί να μας κάνουν ή στο μάχη ή κεφάλι. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι παλιότερα έπινα ούζο και με πείραξε. Αυτός είναι ο λόγος. Για να μην σας πιάνει πονοκέφαλος ενώ πίνετε ούζο, βάζετε πρώτα ούζο. Συμπληρώνετε με νερό και κλείνετε με παγάκια. Και αν σας πιάσει πονοκέφαλος... Μετά ελάτε να μας βρείτε. Ελάτε να με βρείτε στο μαγαζί εμένα. Εντάξει, δεν είπαμε να πιείτε δυο μπουκάλια. Εννοείται, εννοείται. Πάντα υπάρχει και ένα μέτρο. Ναι, γιατί πάντα... Το είχα απορία αυτό γιατί να σε πιάνει πονοκέφαλος. Ενώ λες έτσι ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο. Ισχύ. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δυσανεξία στο γλυκάνισο. Γι' αυτό αποφεύγουν και το τσίπουρο με γλυκάνισο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει το γλυκάνισο στο ούζο, στο τσίπουρο δεν μ' αρέσει. Ας πούμε το γλυκάνισο είναι πολύ, βοηθάει πάρα πολύ επίσης στο να καθαρίσει τον ουρανίσκο σου. Εάν θες να φρεσκάρεις τη γεύση σου, μπορείς να πιεις ένα μικρό ποτηράκι ούζο και μετά να γυρίσεις σε κάποια άλλη γεύση. Ναι. Είναι και αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, συνεχίζουμε στην ψησταριά. Όπως βλέπετε, οι γαριδούλες πέσανε στην ψησταριά, σε 5 λεπτάκια είναι έτοιμες και καθόμαστε. Βέβαια δεν θα κάνουμε 5 λεπτά. Ποιο είναι το γεωνολογικό δέντρο της ιστορίας του ούζου, της οικογένειας Γιοκαρίνη. Πάμε να μας ας πιούμε ένα ουζάκι ίσα ίσα μια γουλιά. Να πούμε ένα γεια στους προγόνους. Να πούμε ότι σε αυτά τα ούζα τώρα φίλοι μου, αυτό το ούζο εδώ δεν έχει κρυσταλώσει. Ναι, το αφήσαμε, αλήθεια τίποτα, είναι το άλλο τίποτα, να δούμε τίποτα, το αποτέλεσμα. Ενώ αυτό εδώ. Αυτό εδώ κάνε ένα ζουμ στην κάμερα. Θα το πάω κοντά στην κάμερα. Και κάνω λίγο... Θα το πάω κοντά για να δει ο κόσμος ότι το ένα έχει κρυσταλώσει και το άλλο δεν έχει κρυσταλώσει. Είναι παντελώς διαφορετικό. Ακριβώς αυτό. Το ίδιο ούζο που βάλαμε στα πόδια. Το ίδιο ούζο, το ίδιο. Παντελώς άλλο αποτέλεσμα. Αυτό αρχικά για να το αφήσουμε και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Για να φτάσουμε... Αυτό το αποτέλεσμα. Να πω κάτι για να κλείσουμε. Ναι, 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 ναι. Ότι... Αυτό το ούζο σε ζαλίζει, σου φτιάχνει κεφάλι. Μπορεί να σε πειράξει. Μπορεί και να σε πειράξει. Δηλαδή να σου κάνει κεφάλι δεν θα σε πειράξει. Ή να μην το χωνέψεις. Δεν χωνεύεται εύκολα. Να σου πω αυτό. Κάτι, αν δεν το βλέπα αυτό το αποτέλεσμα τώρα, δηλαδή αυτό και αυτό που είναι δύο παντελώς διαφορετικά,
από το ίδιο ούζο και τα ίδια παγάκια και το ίδιο νερό, δεν θα το πίστευα. Προσπαθούσα να, σκεφτώ πώς θα το εξηγήσουμε. Στην υγεία του κόσμου. Χρόνια τώρα πάμε σε εκθέσεις και προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Και κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Η νοοτροπία του κόσμου είναι πια. Πάμε στο μπαρ, στην ταβέρνα, στην καφενείο και μας σερβίρουν το ποτήρι με τον πάγο. Αυτομάτως δεν σου αφήνει την επιλογή να επιλέξεις εάν θες να βάλεις πάγο ή όχι. Το έχεις έτοιμο, στημένο. Οπότε το λάθος ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή, καλά θα ήταν να ξεκινήσουμε και από τα εστιατόρια μας, από τα καφενεία μας. Να αρχίσουν να μαθαίνουν το σωστό, τον ιδανικό τρόπο. Η εταιρεία ξεκινάει πολύ πριν το 1910. Βέβαια, η επίσημη άδεια, όπως είδες και στο μαγαζί, είναι το 1910. Εκεί είναι το επίσημο καζάνι, γίνει στους Μυτιλινιούς, από τον Κανακάκη, ένα μάστορα ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταναστεύσει από τη Μικρά Ασία. Οπότε φέρνει μια τεχνογνωσία από την ασιατική πλευρά. Το ούζο δεν είναι ελληνικό μόνο, είναι ένα προϊόν. Αυτό δηλαδή η μίξη του γλυκανίσου με αλκοόλ ξεκινάει από τη Μεσοποταμία. Ξεκινάει πολλούς αιώνες πίσω. Και σταδιακά έρχεται προς την Ανατολή, Μικρά Ασία, μεταλαμπαδεύεται στην Ελλάδα και συνεχίζει, φτάνει μέχρι και Βραζιλία. Δηλαδή όλες οι χώρες του Ισημερινού λίγο πολύ έχουν ομοειδή προϊόντα. Όλοι ανακατεύουν τα προϊόντα με λίγο γλυκάνισο. Θα δεις, υπάρχει στην Ιταλία η σαμπούκα, οι Ισπανοί έχουν αντίστοιχα, οι Τούρκοι έχουν το ρακί. Πριν τους Τούρκους είναι το αράκ. Και κατ' επέκταση υπάρχουν και άλλα ανισούχα ποτά, προϊόντα τα οποία έχουν γλυκάνισο μέσα. Ο λόγος είναι αυτά είναι κυρίως είτε για χωνευτικά, είτε κυρίως στο ξεκίνημα του γεύματος ως απεριτίφ. Το απεριτίφ είναι το πρώτο μας ποτό, το αυτό που πίνουμε στην αρχή. Για να μας κάνει έτσι τη διάθεση να ξεκινήσουμε ευχάριστα το γεύμα μας. Η ιστορία ξεκινάει κάπου λίγο πριν το 1910. Αφού ξεκινήσει η ιστορία, να βγάλω τσιγαρίδα. Ναι, μην τα κάψουμε, να χάσουμε το μέζο τον καλό. Α, γίνανε κουφέτο οι γαρίδες. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο Άρης είναι άψογος μάστορας και στη γαρίδα. Η ιστορία, η γιαγιά πώς ξεκίνησε να φτιάχνει. Οι παλιοί είχαν μια, ας το πούμε, χαζαποταβέρνα, ξέρεις, αυτά τα παλιά τα μαγαζιά τα οποία τα είχαν λίγο απ' όλα μέσα. Ήταν και λίγο χασάπιδες, ήταν και λίγο, βγάζανε και ένα θαλασσινό, μια κονσέρβα. Είχαν λοιπόν μια ταβέρνα, είχαν το δικό τους το χαρμάνι εκεί, το ουζάκι τους, τη σούμα τους αρχικά, η οποία ήταν με γλυκάνισο. Η πρώτη ύλη ήταν τα σταφύλια, οπότε το ενόπνευμα γινόταν από εκεί. Στην πορεία όμως άρεσε το συγκεκριμένο χαρμάνι που φτιάχνανε. Και το αναπτύξαν ακόμα περισσότερο. Ξεκίνησε λοιπόν το 1910 με τον Μποροπαπού, φτιάξανε μια συνταγή, πήραν ένα καζάνι με την επίσημη του άδεια και ξεκίνησαν να παράγουν το προϊόν. Στην πορεία ο Προπάπους πέθανε, το χάσαμε, επομένως έμεινε η χείρα μόνη της με 4 παιδιά. Και αναγκαστικά έπρεπε. Πώς τα λέγανε τα παιδιά? Κυριάκος, είναι ο Μανώλης, είναι ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος. Η δεύτερη γενιά. Αυτή είναι η δεύτερη γενιά. Λοιπόν, ο ένας το χάσαμε νωρίς τον Κυριάκο. Πόσο χρόνο? Αυτό δεν το θυμάμαι πολύ καλά, μας διαφεύγει. Οι τρεις λοιπόν συνεχίζουν μαζί με τη μητέρα τους να παράξουν τα προϊόντα. Όσο πλησιάζουμε κοντά στον παγκόσμιο, στο δεύτερο παγκόσμιο, εκεί υπάρχουν προβλήματα με τις παραγωγές σε όλο το νησί, επομένως αναγκάζονται να κρύψουν τα καζάνια. Η χείρα μένει μόνη της, φεύγουν τα παιδιά πάνε στον πόλεμο να πολεμήσουν και κρύβουν τα καζάνια σε κάποιο υπόγειο. Έχοντας βέβαια την τεχνογνωσία, παράγει ενόπνευμα, το οποίο στην ουσία σούμα, το οποίο χρησιμοποιείται για φαρμακευτική χρήση. Και βοηθούσαν στον πόλεμο. Για νοσοκομεία, ξέρεις. Όπως βοηθούν, ας πούμε, σε ένα πόλεμο οι γύρω-γύρω, οι περιφερειακές βοήθειες τους μαχητές. Λοιπόν, τότε εκείνη την περίοδο ήταν κρυμμένο γιατί αν το βρίσκανε οι Γερμανοί, το καταστρέφανε. Επομένως, εκείνη την περίοδο σταματάει η δραστηριότητα στην παραγωγή των προϊόντων και ξαναξεκινάει μετά από κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς, αργότερα. Όχι, νομίζω κάπου στο 55-60 ήδη έχει ξεκινήσει. Μέχρι να μαζέψουν και τα κομμάτια τους, να γυρίσουν πίσω τα αδέρφια, να αρχίσουν να συντάσσουν τις δυνάμεις τους. Οπότε ξεκινάνε και παράγουν δυναμικά. Ξεκινάνε με δύο συνταγές, την πρώτη και με μια δεύτερη. Τα ονόματά τους. Τα έχετε ήδη αφαιρούν. Οι δύο συνταγές, ας πούμε, είναι το νησιώτικο και το σαμιώτικο. Το ήρα ήρθε πολύ μετά, ήρθε γύρω στο 70, ας πούμε. Ξεκινάνε λοιπόν με τις δύο συνταγές. Έχουν κάποιες παραποιήσεις, γιατί όσο προνάνε τα χρόνια βελτιώνεσαι, βρίσκεις νέες πρώτες ύλες. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο, στο οποίο καταλήγουν και στην τρίτη συνταγή. Και για να δώσουν, να τιμήσουν το προϊόν, το λένε το ούζο της χείρας. Και έτσι καθιερώνεται και σε όλο το νησί το ούζο της χείρας.
Ας πούμε και ένα τέτοιο στην υγειά σου και πάλι, στην υγειά για τον φίλο μας. Πάμε τώρα, η τρίτη γενιά πότε ήρθε. Λοιπόν, ο πρώτος πότε γεννήθηκε από την τρίτη γενιά. Η τρίτη γενιά είναι ο πατέρας μου μαζί με το θείο μου, ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος Γιοκαρίνης. Τα δύο ξαδέρφια στην ουσία, ο ένας είναι ο γιος του Μανώλη και ο άλλος είναι ο γιος του Βασίλη ή του Βάσου για κάποιους. Αυτοί οι δύο μαζί εξελίσσουν την παραγωγή, φέρνουν νέα μηχανήματα, αυτοματοποιημένες γραμμές και στην πορεία αρχίζει και ανεβαίνει ο όγκος της παραγωγής και ξεκινάνε και η εξαγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή κάπου στις αρχές του 90 ξεκινάει επίσημα και η εξαγωγική δραστηριότητα. Εκτός άμμου δηλαδή. Εξαγωγική εννοώ εξωτερικό. Αυστραλία, Αμερική, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Σε πόσες χώρες δίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι, ας το πάρουμε διαφορετικά, ας το πάρουμε με υπήρους. Αυτή τη στιγμή είναι στην Αυστραλία, είναι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και είναι και στην Αμερική. Το θέμα ποιο είναι, στην Αμερική είναι πολύ κλειστό ο τρόπος που γίνονται οι πωλήσεις. Μία εταιρεία αναλαμβάνει και καλύπτει όλες τις πολιτείες. Κάποιες αγορές έρχονται, φεύγουν, ξαναγυρνάνε, ξέρεις, δεν υπάρχει σταθερή αγορά. Υπάρχει μία δηλαδή, ας πούμε στην Ουρουγουάη παλιότερα που εξήγαγαν, υπάρχει πολύ ελληνικό κοινό. Αυτή η αγορά έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ξαναπανέλθει στο μέλλον. Ξέρεις, απλά αλλάζουν τα χέρια, αλλάζουν οι συνεργασίες, μπορεί να πάει μια άλλη εταιρεία. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Οπότε είμαστε στην τρίτη γενιά. Είμαστε στην τρίτη γενιά, έχει εξελίξει το προϊόν. Έχει καθιερωθεί στη Σάμο. Έχει εξελίξει πέρα το προϊόν και τα προϊόντα αυτά καθ' αυτά. Δηλαδή οι ετικέτες τους αναβαθμίζονται, αλλάζουν μέσα στα χρόνια, δηλαδή υπάρχουν πολλές αλλαγές. Κάποιες νομικές νομοθεσίες που αλλάζουν και απαγορεύουν κάποιες ονομασίες, γιατί παλιότερα τα προϊόντα είχαν άλλα ονόματα. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε να γυρίσουμε σε κάποια διαφορετική ονομασία. Καταργήσαμε λοιπόν τις προηγούμενες και γυρίσαμε σε αυτές. Υπήρχε το Super και υπήρχε και το Extra. Που απαγορευτήκαν. Αυτά απαγορευτήκαν γιατί δεν έδιναν κάποιο προσδιορισμό. Ήταν λίγο μπέρδεμα η κατάσταση. Λοιπόν, οπότε καθαρίζεις, να είμαστε και έτοιμοι. Οπότε καταλήγουμε στο νησιώτικο, καταλήγουμε στο σαμιώτικο και στο Ήρα. Ναι. Οπότε αυτές είναι τρεις συνταγές οι οποίες είναι της τρίτης γενιάς, ας πούμε. Και μετά, στην πορεία, μπαίνει και η τέταρτη γενιά, η οποία είμαστε τα τρία αδέρφια, ο Αποστόλης, ο Αρτέμης και εγώ. Εγώ, να πω την αλήθεια, προσθέθηκα τελευταίος. Ο Αποστόλης είναι ο πρώτος που μπήκε στην επιχείρηση. Κάνουν μια πολύ καλή δουλειά τα αδέρφια. Έχουμε μοιραστεί σε διαφορετικούς τομείς, ο άλλος στην παραγωγή, ο άλλος στις πωλήσεις, ο άλλος στο κομμάτι των δραστηριοτήτων γενικότερα και της εγχώριας και της αγοράς του εξωτερικού. Επομένως, προσπαθούμε να έχουμε τα πράγματα μοιρασμένα και με σωστή κατεύθυνση. Και μέσα στη διαδικασία της συνεννόησης της τρίτης με την τέταρτη γενιά, βρισκόμαστε να βγάζουμε την αναβάθμιση αυτού του προϊόντος, το οποίο είναι το ΥΡΑ, και πιστεύω ότι μπορεί να καλύψει πολλές διαφορετικές αγορές. Οι αγορές του εξωτερικού, ας πούμε, της Βόρειας Ευρώπης θέλουν υψηλό βαθμό αλκοόλουχα ποτά. Δηλαδή, είναι έτσι ο τρόπος που καταναλώνουν. 50%. Δηλαδή θέλουν από 42 και πάνω. Ναι. Η αγορά της Ασίας, ας πούμε, η τουρκική αγορά θέλει και εκείνη πολύ υψηλό βαθμό αλκοόλουχα ποτά. Ποια αγορά θα είχαμε χαμηλά? Η ελληνική αγορά ή αυτές που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες θέλουν πιο χαμηλό αλκοόλ, γιατί καταναλώνουν κυρίως μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, σε ζεστές περιόδους. Οπότε θέλει να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Όλο αυτό το καλύπτει στο ούζο με την προσθήκη νερού και πάγου. Σε ένα άλλο ποτό, σε ένα σκληρό ποτό δεν θα γινόταν. Θα έπρεπε να το προσθέσει με χυμούς, να αρχίσει να λιώνει το προϊόν. Εδώ με το νεράκι σου παραμένει στην ίδια γεύση, δεν αλλάζει καθόλου γεύση. Απλά έχει μια πιο αραιή, ας πούμε. Πώς να το πω. Εμπειρία. Είναι λίγο πιο ελαφριά η εμπειρία που θα έχει στο ποτήρι σου. Να θυμίσω λίγο, γιατί παρόλα αυτά συνεχίζει εδώ πέρα η δουλειά. Να δούμε ότι εδώ, έχουμε γεμίσει κρύσταλλα σε όλο το ποτήρι. Σε όλο το ούζο έχει γεμίσει κρύσταλλα, ναι. Ενώ αυτό είναι διαυγές. Το ίδιο ούζο, το ίδιο νερό και τα ίδια παγάκια. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Ναι, άμα δεν το βλέπα δεν θα το πίστευα αυτό. Λοιπόν, αυτό στην ουσία, ας πούμε, πίνουμε τώρα αυτό το ποτό. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση να κλείσουμε το επεισόδιο των μικρών διαδρομών. Εσύ είσαι η τέταρτη γενιά. Η τέταρτη γενιά έχει κάποια φιλοδοξία να βγάλει κάποιο καινούριο ούζο, κάποιους άλλους βαθμούς,
Έχεις κάποιο άλλο σχέδιο? Λοιπόν, η τέταρτη γενιά, όπως είπα, έχει αναβαθμίσει το προϊόν αυτό. Το θα αναβαθμιστούν και τα άλλα δύο. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προϊόντα που παράγει η εταιρεία. Παράγουμε αλκοολούχα ποτά, όπως το αλκοολούχο ποτό Γιοκανή, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο του Μεταξά. Να το κατατάξουμε σε μια κατηγορία. Κάποια λικέρ. Οπότε αυτά είναι η επόμενη φάση για την τρέχουσα περίοδο, τα οποία θα αναβαθμιστούν. Στήσετε πιο ωραία. Εννοείται. Ένα rebranding είναι πολύ ουσιαστικό. Πλέον τρέχουν οι ρυθμοί πολύ γρήγορα. Όπως βλέπεις, τα βίντεο, τα social media, όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας και πρέπει να είμαστε κι εμείς να αγγίζουμε την πραγματικότητα και να μένουμε στο παρελθόν. Επομένως, η πρώτη φάση είναι αυτή, να στηθούμε στα υφιστάμενα προϊόντα και υπάρχουν και κάποιες ιδέες για μελλοντικά προϊόντα τα οποία θα ακολουθήσουν σύντομα. Μανώλη, εγώ να σε ευχαριστήσω γιατί σήμερα, εκτός από τα ούζα σου που μοιράστηκες με τον κόσμο, έμαθα πώς σερβίρεται σωστά το ούζο και θα σου μείνει στην πορεία. Και θα το πω κι εγώ και θα το μοιραστούμε και μέσα από τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να έρθεις να κάνουμε ένα βιντεάκι των μικρών διαδρομών. Κλείνοντας, να πούμε ότι κανένα μας βίντεο δεν είναι χορηγούμενο. Το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον τόπο και θα ακολουθήσουν κι άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, φίλοι μου, για τις μικρές διαδρομές, εδώ από το κτήμα των μικρών διαδρομών, Άρης Κωνσταντάρα, σας ευχαριστώ που καθίσατε για ακόμα μια φορά και είδατε άλλο ένα βιντεάκι των μικρών διαδρομών. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας, κλείνοντας.